Θα δώσουμε συγχαρητήρια στον 8ο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και θέλω να πω το εξής. Επειδή αναφέρθηκε και από τον κύριο Κατσουρίδη και τώρα από τον Λευτέρη τον Χριστοφόρου. Οι δημοκρατικές διαδικασίες εκφράζονται μέσα από την Προεδρία, μέσα από τους ανεξάρτητους θεσμούς και μέσα από το Κοινοβούλιο, την νομοθετική εξουσία. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια, ως κοινοβουλευτικά κόμματα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυθαιρεσίες από πλευράς κυβέρνησης, κατάθεση νομοσχεδίων χωρίς διαβούλευση, κατάθεση νομοσχεδίων στα οποία δεν είχε διαβουλευτεί η κυβέρνηση με την νομική υπηρεσία και τους τεχνοκράτες. Λοιπόν, και υπήρξε, αν θέλετε, μία έλλειψη σεβασμού προς το Κοινοβούλιο. Αυτό καυτηριάστηκε πάρα πολλές φορές στην Ολομέλεια και επιτρέψτε μου να πω ότι ο ίδιος πρόεδρος ήταν και τα τελευταία 5 χρόνια, ο ίδιος θα είναι και από αύριο. Ναι. Συνεπώς, αυτή η κουλτούρα πρέπει να σταματήσει, γιατί το 65% του κυπριακού λαού στον πρώτο γύρο είχε δείξει ότι ψηφίζει αλλαγή. Κύριε Χαραμπίδου, μου ζητάνε να επιτρέψω μια παρέμβαση του εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας. Θέλει να κάνει μια προτροπή στο κοινό. Κοινό, σας παρακαλώ. Και αμέσως έχουμε τη δήλωση του κ. Μαλά. Ανδρέας Αγγελίδης, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Ορίστε, με το ένα μάτι είμαστε στραμμένοι στο επιτελείο Μαλά. Μόλις είναι έτοιμος, θα ακούσουμε τη δήλωση. Καλησπέρα, ναι, κύριε Αγγελίδη. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Μια μικρή παρέμβαση και σύντομη. Για όσους προτίθενται να μεταβούν στο στάδιο, θα πρέπει να αρχίσουν να μεταβαίνουν εκεί, λόγω του ότι θα υπάρξουν οι σχετικοί ελέγχοι και σίγουρα η αποφυγή της οποιασδήποτε ταλαιπωρίας των πολιτών θα πρέπει να αρχίσουν να μεταβαίνουν στο χώρο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακήρυξη είναι γύρω στις 10, όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει σχετική ανακοίνωση για τον κόσμο για να μπορέσει να εισέλθει στο στάδιο. Και πλήρη συνεργασία με την αστυνομία, παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Χαραμπίδη. Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί μία νέα σχέση, αν θέλετε να μιλούμε για πραγματική αλλαγή, μεταξύ του τρόπου που οι υπουργοί της κυβέρνησης και η κυβέρνηση χειριζόταν τη σχέση της με το Κοινοβούλιο. Από την άλλη όμως, αυτή η σχέση δεν πρέπει να αναιρεί το προεδρικό σύστημα. Έτσι. Έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος συγκεντρώνει άλλο, αλλά κύριε ένα 50-56%. Δεν μπορεί να θέτεις ενώπιον του Κοινοβουλίου συνεχώς κατεπήγοντα νομοσχέδια. Δεν είπαμε να γίνει κυβερνός σε Βουλή. Κοιτάξτε, αυτό ήταν τακτικές και πρακτικές άλλων. Ναι. Που τότε ήταν αντιπολίτευση και ακριβώς εφάρμοσαν την κυβερνώσα Βουλή. Εμείς δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι είμαστε υπεύθυνοι, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις από όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο για τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειριζόταν τις σχέσεις της. Δεν γίνεται να έρχονται νομοσχέδια τα οποία να λέει η νομική υπηρεσία είναι αντισυνταγματικά. Μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, για παράδειγμα. Τα νομοσχέδια για το στρατό. Κατατέθηκαν μία σειρά από νομοσχέδια και συνεδρίαζαν κάθε μέρα η Επιτροπή Άμυνας για να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Ναι. Λοιπόν, τώρα, το άλλο που θέλω να πω, κύριε Τσουρούλη, είναι θέλετε το εξής. Θέλετε να μου πείτε λίγο και για το πώς εισπράττει όμως το κόμμα σας αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να ολοκληρώσω και θα σας το πω και αυτό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την προηγούμενη φορά που ζητούσε ψήφο είχε ανυποσχεθεί στον κόσμο μία κυβέρνηση με προσωπικότητες αποδοχής και κατέληξε με μία ανάκρος κομματική κυβέρνηση. Ποιος μας λέει ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα? Και τότε υποσχόταν. Καλά, δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι κομματικά στελέχη. Πλήστε είναι κομματικά στελέχη, κύριε Τσουρούλη. Λοιπόν, να δούμε τώρα εάν θελοποιήσει αυτή τη φορά. Τώρα, όσον αφορά το αποτέλεσμα. Σαφώς και δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Όμως, πρέπει να πούμε ότι παρά τις διάφορες δημοσκοπήσεις, ο κύριος Μαλάς είχε ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο. Κατάφερε να πείσει τον κόσμο ότι είναι ένας έντιμος, ειλικρινής, αξιοπρεπής πολιτικός και πρέπει να πω ότι για αυτόν το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι είναι ότι κάναμε μία προεκλογική εκστρατεία στην διάρκεια της οποίας σεφαστήκαμε όλους τους ανθυποψηφίους χωρίς να περιπέσουμε σε λάθη που θα έπληκταν το κύρος ή το ήθος μιας προεκλογικής εκστρατείας. Γι' αυτόν άλλη, είμαστε πολύ περήφανοι. Από την άλλη όμως, το υπογράμμισα και με τον κύριο Στεφάνου. Το αποτέλεσμα λέει το εξής, ότι δεν κεφαλαιοποιήθηκε καθόλου η αναμενόμενη φθορά που έχει μια κυβέρνηση στα 5 χρόνια που είναι στην εξουσία. Πού είναι δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να εισπράξει η αντιπολίτευση μετά από τις τόσες δύσκολες αποφάσεις που υλοποίησε η κυβέρνηση.
Μήπως να προσθέσω κύριος... εγώ, ήδη η απόσταση μετά από την προηγούμενη διακυβέρνηση δεν ήταν τόση έτσι ώστε να σας εξασφαλίσει αυτή τη δυναμική. Ο κύριος Μαλάς διότι είχε... ήταν ακόμη εκείνη η εικόνα που επικρατούσε το 2013. Ο κύριος Μαλάς είναι ένας άνθρωπος με ήθος και αξιοπρέπεια. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης για τις προγραμματικές θέσεις που κατέθεσε. Έκανε επαφές με τα κόμματα του κέντρου που επίσης ψήφισαν για αλλαγή, γιατί υπήρχε έναν ευρύτατο πεδίο συνεννόησης όσον αφορούσε τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα. Κύριε και ευρύτερα, λέτε, να ολοκληρώσω, κύριε Καρέκλα, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, και επιπλέον τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, πάταξης διαπλοκής κλπ. Εκεί που υπήρχαν έντονες διαφωνίες ήταν όσον αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσαν εκεί να γίνουν εκτόσεις. Και ο κύριος Μαλάς επέλεξε, αν θέλετε, να μείνει πιστός στις προγραμματικές του θέσεις στο Κυπριακό, παρά να κάνει εκτόσεις στο συγκεκριμένο. Αυτό, μισό λεπτά, για αυτό είναι, αυτό όμως... Συνδιαλλαγές, να το βάλω έτσι, όχι εκτόσεις, αλλά... συνδιαλλαγές. Όμως, κύριε Χαραλαμπίδου, ούτε και από την άλλη έγιναν συνδιαλλαγές. Ακριβώς. Από πλευράς Νίκου Αναστασιάδη. Ούτε από την άλλη έκανε συνδιαλλαγές με τον ενδιάμεσο χώρο. Έγιναν συνδιαλλαγές με τον Αρχιεπίσκοπο, για παράδειγμα. Ποια είναι η συνδιαλλαγή? Κοιτάξτε, όταν. Συγγνώμη, ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει τον ενδιάμεσο μισό χώρο. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, όχι. Λέτε, δεν είπατε γενικά. Δεν έγιναν συνδιαλλαγές. Να σας πω ότι σε έναν ευρωπαϊκό. Δηλαδή η έκφραση στήριξης προς κάποιον είναι συνδιαλλαγή. Να τελειώσω. Σε έναν ευρωπαϊκό κράτος που βγαίνει ο προκαθήμενος από το Προεδρικό Μέγαρο, που μετά που πήγε να συζητήσει, νομίζω δημοσιοποιήθηκε εντύ. Και προκαταλαμβάνει τη ψήφων του λαού. Και λέει, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ με το τι λέει ο κύριος Μαλάς, γιατί θα εκλεγεί ο κύριος Αναστασιάδης. Mm-hmm. Προκατέλαβε την ετιμιγορία του κυπριακού λαού. Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος συμβαίνουν αυτά. Ωραία. Δεν θα σχολιάσω τίποτα πέρα από αυτό. Όχι, θέλω να σχολιάσω από την άλλη, δεν είναι βέβαιο ότι του κάνε ευεργέτημα. Μπορεί να του κάνει και ζημιά η συγκεκριμένη τοποθέτηση. Εγώ δεν θα σχολιάσω πέραν αυτού, κύριε Τσόπα. Δικό μου είναι το σχόλιο. Το σχόλιο μου για μένα είναι το. Εμένα το σχόλιο μου όμως είναι το άλλο. Το λέω. Λέτε ότι με τον ενδιάμεσο χώρο. Ότι... Έχουμε δρόμο να δούμε. Κύριε Παπαπέτρο, το ερώτημα μου όμως είναι άλλο μέρα που πηγαίνουμε. Να το θέσετε, κύριε Παπαπέτρο. Εντάξει, δεν είναι εκπρόσωπο, πιστεύω. Άστοχη η δήλωση. Ναι, πολύ άστοχη. Το λέω και εγώ τώρα. Το λέω. Όμως δεν εκφράζει τον ενδιάμεσο χώρο, ούτε είναι εκπρόσωπο του. Λέτε, δεν τα συνδυάσαν χώρο... κανένας από εμάς. Μιλήσατε για συνδιαλλαγές του Προεδρικού. Μάλιστα. Και σας έφερα... συνδιαλλαγή, λοιπόν, σας λέω. Και η άλλη πρόκληση, κύριε Καρεκλά, είναι να δούμε αν όλες αυτές οι υποσχέσεις που, δόθηκαν, είτε στο Σικαλά, είτε σε πολλούς άλλους, εάν θελοποιηθούν, ή αν αυτές οι ομάδες θα συνεχίζουν να έρχονται ενώπιον μας του Κοινοβουλίου και να διαμαρτύρονται για τη μείωση των περιουσιακών στοιχείων της λαϊκής, για παράδειγμα. Εμένα με ακολουθεί το πιο σημαντικό με ερώτημα. Παρακαλώ. Του άλλου. Λέτε ότι και εσείς και ο ενδιάμεσος χώρος ήθελαν αλλαγή. Αυτό είπετε, δεν είναι. Ναι. Μα την αλλαγή που ήθελε ο ενδιάμεσος χώρος και δεν είμαι εκπρόσωπος του. Δεν είναι την αλλαγή. Ήθελε αλλαγή ούτε Αναστασιάδη, ούτε Μαλά. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά δεν σας ήθελαν ούτε εσάς. Κύριε Καρεκλά, θα μου επιτρέψετε, επειδή ήμουν παρόν σε όλες τις διαβουλεύσεις και ξέρω και δεν πολύ το καλά τι ανακοινώθηκε, υπήρχε ταύτιση απόψεων όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική πολιτική. Πώς είναι ταύτιση, αφού εσείς κατηγορούσατε τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο για την οικονομική κύριε... του πολιτική. Καρακλά, δεν με αφήνετε να τελειώσω. Και την επανοικοδόμηση του κοινωνικού κράτους. Δεν υπήρξε συμφωνία όσον αφορά τις θέσεις στο καθόλου, Κυπριακό. Δεν συζητήθηκε σχεδόν καθόλου. Δεν συζητήθηκε σχεδόν καθόλου το Κυπριακό. Ωραία. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ. Οι θέσεις του κυρίου Μαλά. Κατ' επιλογή του κυρίου Μαλά. Και δεν ήταν υπό διαπραγμάτευση. Κύριε Ελένη, ορίστε, αντίκησαμε στον χρόνο. Κοιτάξτε, συμφωνώ ότι θα είναι πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα, κυρίως στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Διαφωνεί κανείς? Δεν υπάρχει πλειοψηφία και χρειάζονται 3-4 κόμματα για να υπάρχει πλειοψηφία. Μάλιστα. Στα νομοσχέδια. Έχουμε δει αυτό το έργο τα τελευταία δύο χρόνια και όντως δεν είναι ό,τι καλύτερο. Με συγχωρείτε να σας διακόψουμε. Πάμε στον κύριο Μαλά στο επιτελείο. Και μετά θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Νέλληνα, τον οποίο αδικήσαμε και ζητούμε συγγνώμη. Γιατί έχει σημασία να ακούσουμε.